Την πόρτα του ανακριτή Χανίων πέρασε πρώτος λίγο μετά τις 7 το πρωί ο 73χρονος ιατρός ιδιοκτήτης της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, φερόμενος και ως αρχηγός του κυκλώματος εμπορίας βρεφών. Έξω από το δικαστικό μέγαρο, πολίτες είχαν συγκεντρωθεί για να δηλώσουν την υποστήριξη και τη συμπαράστασή τους στον γιατρό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιατρός κατεύθυνε τις μεσήτριες και επόπτευε την νομική διεκπεραίωση των προγραμμάτων παρένθετης μητρότητας και καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη. Αποκορύφωμα των κατηγοριών είναι το εμπόριο ανθρώπων. Να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει σχεδόν καμία από τις κοπέλες αυτές. Η απολογία του ξεκίνησε στις 8 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11. Οπότε και ξεκίνησαν σταδιακά οι απολογίες και των υπόλοιπων 8 κατηγορουμένων. Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να είχε και 44χρονος εμβριολόγος, ο οποίος ήταν δεύτερος στην ιεραρχία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο, δεν υπάρχει κανείς που να το κατηγορεί. Εδώ οι ίδιες οι φερόμενες ως είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων υπερασπίζονται τους κατηγορούμενους. Τα 9 μέλη κατηγορούνται για παράνομες υιοθεσίες, παρένθετες μητέρες, εικονικούς γάμους, πωλήσεις οαρίων και DNA και πληθώρα άλλων κακουργηματικών πράξεων γύρω από την απόκτηση παιδιού με παράνομο τρόπο. Το κύκλωμα που είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα δρούσε παράνομα για 10 χρόνια. Επί μια δεκαετία τα μέλη του κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών και εμπορίου βρεφών φαίνεται να εκμεταλλεύτηκαν 400 άτεκνα ζευγάρια και 200 παρένθετες γυναίκες και δότριες οαρίων. Η φορά που παίρνεται γιατί παραβιάζει την νομοθεσία για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, υπάρχει λόγος που παραβιάζεται. Εδώ παραβιάστηκε για να κερδίσουν χρήματα και μιλάμε για πολλά χρήματα. Οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φαίνεται να είχαν αποκόμισει πολλά εκατομμύρια πουλώντας βρέφη σε άτεκνα ζευγάρια, με τις τιμές να κυμαίνονται από 70 έως 120.000 ευρώ. Είναι γυναίκες που έδωσαν γενετικό υλικό για να πάνε σε παρένθετες μητέρες. Είναι γυναίκες που απέτυχαν οικίσεις και δεν ξέρουν τι απέγιναν στα οάρια τους. Οι γυναίκες και τα ζευγάρια τα υπογόνιμα ζουν σε ένα διαρκές άγχος. Μήπως τα παιδιά τους έχουν αδέρφια και δεν τα γνωρίζουν μέσα σε αυτή την πόλη. Με την υπόθεση να έχει λάβει διαστάσεις, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε εντολή να απομακρυνθεί από τη θέση του ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, καθηγητής Νικόλαος Βραχνής. Ήδη έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση της Κρήτης, στην οποία ο πρόεδρος της αρχής έχει κληθεί να δώσει ανομωτή κατάθεση για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος.